Πάμε τώρα σε ευχάριστες ειδήσεις. Μας τις φέρνει ο βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Άκης Γεροντόπουλος, ο κύριος Κυριάκος Γεροντόπουλος, που είναι στο τηλεφωνό μας. Κύριε βουλευτά, καλησπέρα σας. Αναφερόμαστε στο γεγονός ότι, όπως όλα δείχνουν τουλάχιστον, θα μου πείτε, μία ακόμα υπόσχεση είναι αυτή, μένει να δούμε την υλοποίησή της, το λιμεναρχείο της Αλεξανδρούπολης επιτέλους θα αποκτήσει ένα καινούργιο σκάφος. Να πούμε πως μετά από ταλαιπωρίες ετών, σήμερα το λιμεναρχείο της Αλεξανδρούπολης χρησιμοποιεί ένα δανεικό σκάφος που ήρθε από το λιμεναρχείο της Καβάλας. Με σχετική ερώτηση που υποβάλατε στο Κοινοβούλιο, ο αρμόδιος υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας σας διαβεβαίωσε ότι 6 καινούργια σκάφη θα αγοραστούν για όλη την Ελλάδα. Το ένα από αυτό θα φτάσει στην Αλεξανδρούπολη, έτσι δεν είναι? Κύριε Αποστολίδη, καταρχάς πρέπει να καταλάβουν οι αρμόδιοι το εξής, ότι η Αλεξανδρούπολη πλέον έχει τελείως διαφορετικές ανάγκες από αυτές που είχε ως τώρα. Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης είναι ένα κομβικό σημείο για ολόκληρη την Ελλάδα, πύλη εισόδου στην Ευρώπη από την Ανατολική Μεσόγειο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πρέπει να έχει αναβαθμισμένες υπηρεσίες. Επομένως, στην απάντηση το κομμάτι που λέει για ότι είναι υπερκαλυμμένο το οργανόγραμμα, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό ήταν ένα οργανόγραμμα το οποίο είχε δημιουργηθεί για τις προηγούμενες ανάγκες. Τώρα θέλουμε λοιπόν και καινούργιο προσωπικό, πιο εξειδικευμένο προσωπικό για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες του λιμανιού μας. Το δεύτερο και σημαντικό είναι ότι θέλουμε ένα και άλλο κτίριο. Με αυτό το κτίριο δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να λειτουργήσουν οι λιμενικοί και να κάνουν αυτά τη δουλειά τους. Και βεβαίως φτάνουμε μετά στο σκάφος, το οποίο είναι απαραίτητο. Μην ξεχνάτε πλέον ότι κάνουμε μέσω του λιμανιού μας. Μέσω του λιμανιού γίνεται ένας έλεγχος των θαλασσίων συνόρων και όχι μόνο. Χρειάζεται λοιπόν ένα καινούργιο σκάφος και όχι εκείνα τα ξεπερασμένη τεχνολογίες για να μπορέσουν οι λιμενικοί να ανταποκριθούν καλύτερα στις δικές δουλειές. Και θα πρέπει να συνυπολογίσουμε, κύριε βουλευτά, αν μου επιτρέπετε, και τα αυξημένα κρούσματα παράνομης μετανάστευσης δια θαλάσσης πια και όχι από την ξηρά. Είναι μία ακόμη επιβαρημένη κατάσταση. Είναι κάτι διαφορετικό. Ναι. Και βέβαια είναι και το πάγιο αίτημα των ψαράδων, των αλίων της περιοχής, οι οποίοι πάντοτε είχαν ως αίτημα να υπάρχει ένα σκάφος ικανό, αξιόπλο και με δυνατότητες, προκειμένου να τους προστατεύει. Θυμάστε ασφαλώς τα αλλεπάλληλα κρούσματα που είχαμε με παρενοχλήσεις των Τούρκων ψαράδων. Βασικό είναι αυτό εδώ. Ξέρετε κάτι, οι δικοί μας οι ψαράδες είναι αυτοί που με την δική τους την κινητικότητα κατοχυρώνουν την ελληνικότητα των θαλασσών μας. Έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό που λέω. Χρειάζεται λοιπόν ένα σκάφος να τους προστατεύει και ανά πάσα στιγμή να αποτελεί και την απειλή για όποιον προσπαθεί να τους απειλήσει. Μάλιστα. Τώρα βέβαια ο Υπουργός σας απήντησε ότι θα αγοραστούν 6 καινούργια σκάφη. Ένα από αυτά θα έρθει στην Αλεξανδρούπολη. Τώρα υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένο? Έχετε? Όχι, κάποια... δεν υπάρχει τέτοιο χρονοδιάγραμμα. Θέλω να πιστεύω ότι αυτά θα κινηθούν γρήγορα. Πλέον οι ανάγκες όλης της Ελλάδος είναι σημαντικότατες. Υπάρχουν και κονδύλια τα οποία, όπως καταλαβαίνετε, στηρίζονται και σε ευρωπαϊκά κεφάλαια. Ακριβώς αυτό το πράγμα πρέπει να γίνουν γρήγορα. Να μην πούμε στις ελληνικές καλένδες με τις μεγάλες καθυστερήσεις. Είναι μαζί μας και ο Δημοσθένης Οδόκας, κύριε Γεροντόπουλε. Κύριε Γεροντόπουλε, επειδή στην εισαγωγή του λόγου σας είπατε ότι πρέπει να καταλάβουν, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι προκηρύχθηκε ή ξεκίνησε η διαδικασία προμήθειας 6 σκαφών, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι υπάρχουν όλα αυτά τα θέματα που αναδείξατε, αυτό να καταλάβουν σε σχέση με τον χρόνο υλοποίηση τη αντίληψη, να καταλάβουν, μπορούμε να προσδιορίσουμε πότε επιτέλους θα δούμε αυτό που εσείς θεωρείτε αυτονόητο και εμείς το θεωρούμε δεδομένο, ότι δεν μπορεί οι ψαράδες να έχουν πάντα προκλήσει από τους Τούρκους και να μην υπάρχει μια τυπική τουλάχιστον προστασία. Δεν μπορεί να μην μπορούν να μεταφέρονται ασθενείς από τη Σαμοθράκη ή να πηγαίνουν εύκολα στη Σαμοθράκη όταν χρειάζεται ταχεία επέμβαση. Δεν μπορεί να μην έχουμε καύσιμα και να είναι παροπλισμένα τα... Αν μου επιτρέπεις, Δημοσθένη, δεν επιτρέπεται ενέτη 2012 να μεταφέρονται από τη Σαμοθράκη ασθενείς μετράτες. Αυτό έτσι, διότι και αυτό έχει συμβεί. Αυτό έχει συμβεί. Πόσο μάλλον όταν δεν πρόκειται να αποκτήσουμε και καινούργιο κέντρο υγείας στη Σαμοθράκη. Ότι για να κινηθεί έστω το παλιό αυτό, το παροπλισμένο σήμερα λιμενικό, χρειάστηκε κάποια στιγμή να τσοντάρει
με συγχωρείτε για τη βαρβαρότητα της φράσης, χρήματα η Μητρόπολη για να μετακινηθεί. Γιατί δεν είχα πέντε καύσιμα, το θυμάστε. Αυτά σε ορατό μέλλον υπάρχει περίπτωση να λυθούν όλα, κύριε Γεραντόπουλε? Όλα να λυθούν, κύριε Δούκα. Ξέρετε κάτι, θα θέλαμε να όλα να λυθούν. Επειδή ξέρουμε πώς κινείται το ελληνικό δημόσιο, τουλάχιστον να λυθούν κάποια εξ αυτών και επιτέλους να λειτουργήσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να προσφέρουμε ασφάλεια στους πολίτες, τα σύνορά μας να μπορούμε να τα θωρακίσουμε και συγχρόνως το λιμενικό να κάνει, γιατί οι λιμενικοί προσπαθούν αλλά δεν έχουν τα μέσα, να μπορεί να επιτελέσει το έργο του. Έχουμε ένα λιμάνι, το οποίο λιμάνι επιτέλους οφείλει ο τόπος μας να το αξιοποιήσει, είναι πηγή ζωής, πηγή πλούτου για ολόκληρη τον Εύρο και για ολόκληρη τη Θράκη. Αν θέλετε, αυτό το λιμάνι οφείλουν να το αξιοποιήσει η Ελλάδα ολόκληρη. Εάν λοιπόν αυτό το λιμάνι, το οποίο είναι το μεγαλύτερο σε έκταση λιμάνι της χώρας, δεν έχει αυτή τη στιγμή έναν σιδηρόδρομο για να μπορεί να ικανοποιεί τις ανάγκες, το καταλαβαίνετε τι σημαίνει. 800 μέτρα μας μένουν, κάποια εκατομμύρια χρειάζονται για να φτιαχτεί η γραμμή, και όμως δεν γίνεται. Το λέμε, το συζητάμε χρόνια, έχουμε ακούσει υποσχέσεις πολλές. Επιτέλους πρέπει να τελειώσουν αυτά τα έργα. Πρέπει να γίνουν τα έργα αυτά υποδομής, να υπάρχει και το λιμενικό, για να η Ελλάδα να μπορέσει επιτέλους να αξιοποιήσει αυτή την γεωστρατηγική θέση, την αναβαθμισμένη γεωστρατηγική θέση που έχει η Αλεξανδρούπολη, ο Εύρος και η Θράκη σήμερα. Κύριε Γεροντόπουλο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα παραμείνουμε σε θέματα πολιτικής. Στελέχη